Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι πολύ γρήγορα, μέσα στις πρώτες τρεις εβδομάδες της νέας κυβέρνησης, ένα σημαντικό νομοσχέδιο που αποτελεί βασική εξαγγελία του ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει στην κοινοβουλευτική συζήτηση και οδεύει προς την ψήφιση. Η αδειοδότηση των τηλεοπτικών καναλιών, των συχνοτήτων αλλά και τα υπόλοιπα ζητήματα της ραδιοτηλεόρασης, νομίζω ότι έτσι ολοκληρώνονται μετά βέβαια από το νόμο που εγκρίναμε στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο που αφορούσε την επανίδρυση, την επανέναρξη λειτουργίας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης, της δημόσιας ΕΡΤ, όπως συνηθίσαμε, όπως μάθαμε και όπως διεκδικήσαμε να υπάρχει. Η συζήτηση βέβαια για το τοπίο αυτό το ραδιοτηλεοπτικό είναι ένα κομμάτι της γενικότερης συζήτησης που έχουμε θέσει στην ελληνική πολιτική σκηνή. Για να πω την αλήθεια, η κοινωνία το έχει θέσει, που αφορά στην δημοκρατική ανασυγκρότηση των θεσμών και της λειτουργίας του κράτους. Είτε σε μικρό είτε σε μεγάλο βαθμό, τα προβλήματα της αποδιάρθρωσης του δημόσιου τομέα και της αποδιάρθρωσης και της κοινωνίας και της οικονομίας, σε συνδυασμό με τα προβλήματα της διαφθοράς, της διαπλοκής αλλά και της μικροδιαφθοράς, είχαν ως αποτέλεσμα την ταπείνωση και των ηθών αλλά και του φρονήματος και της ελπίδας, θα έλεγα πολύ περισσότερο, της κοινωνίας μας. Το θέμα των καναλιών που επισκίαζαν, αν θέλετε, και πολλές φορές τρομοκρατούσαν ή παραπληροφορούσαν, το θέμα της ανεξέλεγκτης χωρίς άδεια λειτουργίας του τοπίου αυτού εδώ και πάρα πολλά χρόνια ήταν κάτι που μας πλήγωνε, που δεν νομίζω ότι ωφελόταν σε κάποια μνημονιακή υποχρέωση, αλλά ήταν μια υποχώρηση της πολιτικής, μια αδυναμία της πολιτικής διοίκησης, των κυβερνήσεων που είχαν την ευθύνη τα προηγούμενα χρόνια, να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και προφανώς, όταν δεν υπάρχει διοίκηση, όταν δεν υπάρχει πολιτεία, όταν δεν υπάρχει νόμος, ανεξέλεγκτα λειτουργούσαν πάρα πολλές δραστηριότητες. Δεν υπήρχε καμία άδεια, υπήρχε ταυτόχρονα όμως και μια έλλειψη, αν θέλετε, και φορολογικού ελέγχου. Ακούστηκαν και δυστυχώς ακούγονται πολύ άσχημα στην κοινωνία, ενώ υπερφορολογείται το σημαντικότερο και μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας μας, υπήρχε μια παράταση και μια, αν θέλετε, ελάφρυνση φορολογικών υποχρεώσεων και μάλιστα με προσωπικές αποφάσεις. Δεν υπήρχε φορολόγηση των διαφημίσεων. Υπήρχαν εργασιακές συνθήκες που απεικονίζανε το μεσαίωνα. Υπήρχαν χαριστικές διατάξεις. Ακόμα και αυτό το άλμα στην ψηφιακή ευρεκπομπή είχε χαρακτηριστικά χαριστικά στοιχεία. Πάντως, αυτό που και τα ανώτατα δικαστήρια είχαν εκτιμήσει, υπήρχαν σοβαρές παραβιάσεις και του Συντάγματος και των αρχών δικαίου. Και νομίζω ότι αυτό που πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε είναι ότι το ραδιόφωνο και η τηλεόραση αποτελούν ένα δημόσιο χώρο που πρέπει η διοίκηση, η πολιτεία να τον επιβλέπει, να τον οργανώνει και να τηρεί τους κανόνες δικαιοσύνης και ισονομίας. Πέρα από το χαρακτηριστικό της εκπομπής και της πληροφορίας, τα θέματα της γνώσης, της παιδείας, του πολιτισμού, αλλά ακόμα, αν θέλετε, και η προβολή της χώρας μας στο εξωτερικό και οι σχέσεις μας με άλλες κουλτούρες αλλά και με άλλους λαούς, είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν όλη την έννοια δημόσιου χώρου. Και από αυτή την άποψη νομίζω ότι το πρώτο που πρέπει να απαντήσουμε, και σε αυτό θα ήθελα τη γνώμη και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι ότι αυτό το νομοσχέδιο χρειάζεται. Απαιτείται η ελληνική πολιτεία να οργανώσει τον χώρο αυτόν, απαιτείται να λάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες και θα ήθελα να ξεδιαλύνουμε και στη συζήτηση σημερινή, αλλά και στην Ολομέλεια, τοποθετήσεις πολιτικών εκπροσώπων άλλων κομμάτων που έχουν τοποθετηθεί σχετικά με την μη αναγκαιότητα οργάνωσης του ραδιοτηλεοπτικού χώρου. Θα θέλαμε μια ξεκάθαρη απάντηση. Χρειάζεται ή δεν χρειάζεται να οργανώσουμε τον χώρο της ραδιοτηλεόρασης, των καναλιών και των εκπομπών? Κατά την άποψή μας, όλα αυτά τα προβλήματα που είχαν εντοπιστεί λύνονται. Και λύνονται με βάση τις συνταγματικές υποχρεώσεις. Είναι ξεκάθαρη συνταγματική υποχρέωση και δεν μπορούμε να το αμελούμε. Και μάλιστα λύνονται προς όφελος και της κοινωνίας μας εκεί που έχει την περισσότερη αδυναμία. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει σήμα ευρυζωνικό ψηφιακό στην περιφέρεια, να υπάρχει σήμα στα σύνορα, να υπάρχει σύνορα στα νησιά. Γιατί πρέπει να σας ομολογήσω ότι ακόμα και στην Β' περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, από όπου εκλέγομαι, υπάρχουν πολλοί οικισμοί οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στο σήμα της ΔΙΤΖΕΑ και δεν έχουν καμία πρόσβαση και στο αγαθό αλλά και στην πληροφόρηση του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης σε ψηφιακό επίπεδο. Από αυτή την άποψη λοιπόν δεν καταλαβαίνω αιτιάσεις που κατατέθηκαν περί δημιουργίας κρατικού μονοπωλίου. Είναι κρατικό μονοπόλιο η υποχρέωση του κράτους να δίνει πρόσβαση στην πληροφορία στον κάτοικο των συνόρων? Είναι αθέμητος ανταγωνισμός να υποστηρίζεις την ισοτιμία των πολιτών ώστε όλοι να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία αλλά και στην ψυχαγωγία αλλά και στη γνώση? Νομίζω ότι πρέπει να αναιρεθούν αυτές οι τοποθετήσεις, οι οποίες κατατέθηκαν και από τον εισηγητή της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν είναι μονοπόλιο η πρόσβαση στην πληροφορία, δεν είναι μονοπόλιο να κάνεις ένα διάφανο διαγωνισμό και να συμμετέχουν ισότιμα όλοι. Επίσης, δεν νομίζω ότι υπάρχει σε κανένα σημείο του νομοσχεδίου ενίσχυση του ρόλου του Υπουργού, γιατί και αυτό κατατέθηκε. Όταν σε όλα τα επίπεδα που παίρνει απόφαση ο Υπουργός, από τον αριθμό των αδειών μέχρι το ύψος του
της τιμής επί του οποίου αρχίζει ο διαγωνισμός προηγείται απόφαση του ΕΣΟΡΟΥ, ενός οργάνου το οποίο με αυξημένη πλειοψηφία διορίζεται από τη Βουλή, δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι τα περιθώρια να ασκεί κάποιος προσωπική πολιτική. Πρακτικά δεν υπάρχουν. Και νομίζω ότι αυτό επίσης θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και προς την κοινωνία, ότι το νομοσχέδιο αυτό δεν δημιουργεί ιδιαίτερους ρόλους για κάποιους, αλλά να θέτει στο κοινοβούλιο και στην πολιτεία εν συνόλο να ρυθμίσει τα θέματα του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Θα έλεγα ότι μέχρι τώρα υπήρχε αναρχία στον χώρο της ραδιοτηλεόρασης και δεν δημιουργείται τώρα. Γιατί πρακτικά δεν υπήρχε καμία ρύθμιση και καμία τόλμη. Δεν είχαν καν εισπραχθεί τα τέλη της εκπομπής, δεν είχαν καν εισαχθεί φόροι στις τηλεοπτικές διαφημίσεις. Και βέβαια δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, γιατί δεν περιορίζεται η δυνατότητα διοδότησης καναλιών σε αυτή την κατεύθυνση. Η δική μας η άποψη και η δική μας η διάθεση είναι σε αυτή τη συζήτηση να συνθέσουμε. Αλλά πρέπει να συμφωνήσουμε ότι χρειάζεται πλαίσιο για την οργάνωση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου. Σε δύο πράγματα δεν θα κάνουμε πίσω. Πρώτα απ' όλα στην αρχή της ισονομίας και της ισοτιμίας. Δεν θα υπάρχει προνομιακή μεταχείριση για κανέναν. Και ακόμα και η καθυστέρηση της συζήτησης θεωρώ ότι ευνοεί κάποιους. Ας μην καθυστερούμε λοιπόν και ας προχωρήσουμε. Το δεύτερο είναι τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει το τοπίο από εδώ και μπρος. Πρέπει όλη η διαδικασία να είναι νόμιμη, που δεν ήταν. Πρέπει να είναι διάφανη, που δεν ήταν. Πρέπει να μην έχει υποκειμενισμούς, που είχε. Πρέπει να επιτρέπει τη φωνή σε όλους, που δεν το επέτρεπε. Και ταυτόχρονα πρέπει να είναι αποτελεσματικό και αποκεντρωμένο. Ένα τέτοιο δημόσιο, μια τέτοια πολιτεία, είναι αυτή η οποία θα μπορέσει να βγάλει την Ελλάδα από την κρίση και να στηρίξει και το χώρο της πληροφόρησης, αλλά και το χώρο της οικονομίας και της παραγωγής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Φάμελο. Πάμε στον κύριο